Θα πάμε τώρα, Σεραφείμ, στην άλλη τηλεφωνική γραμμή που έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Αναμφίβολα, ίσως το πρόσωπο της ημέρας. Το πρόσωπο της ημέρας, μια πολύ δύσκολη μέρα για το κόμμα σας, κύριε πρόεδρε. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Συγγνώμη, γιατί όντως είναι μεσημέρι. Ναι. Επειδή από το πρωί μιλάω από εδώ και από εκεί, έχω χάσει την αίσθηση. Είμαι βέβαιος και φαντάζομαι ότι θα είχατε και μια δύσκολη νύχτα μετά και τις εξελίξεις. Ακούστε, ούτε το γνωρίζατε, ήσασταν ευνηδίας. Επιτρέψτε μου, ούτε δύσκολη μέρα είχα, ούτε δύσκολη νύχτα. Δεν ξέρω από πού συμπεραίνετε. Όχι, είμαι άνθρωπος σου, τη ζωή την δέχομαι όπως είναι. Εντάξει, το να ξυπνά όμως μια μέρα το πρωί να είσαι πολιτικός αρχηγός ενός κόμματος με συγκεκριμένους βουλευτές, ενός κόμματος που έχουν αποχωρήσει ήδη τρεις βουλευτές και να μαθαίνεις ότι αποχωρεί και άλλος. Στον Τζίπρα, η Κατριβάνου και ο Σακελαρίδης, αν δεν παρέδιδαν τις έδρες, θα έπεφτε η κυβέρνηση, γιατί είχαν 152 τότε. Τώρα, γιατί συμβαίνει όμως, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, μπορεί το πρωί ο Τσίπρας να ήταν πρωθυπουργός και το μεσημέρι θα μπορούσε. Ναι. Άρα, γιατί όμως... υπέδειξαν ήθος οι δύο αυτοί και παρέδωσαν την έδρα και βεβαίως τώρα πέρασε, το ξεχάσατε. Αν δεν την παρέδωσαν, θα σας έλεγα εγώ. Mm-hmm. Τι θα λέγατε, προδότες, αποστάτες, να μην πω τι θα λέγατε. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό στο κόμμα σας και πείτε μου εάν θεωρείτε όντως ότι είναι... Ναι, για πείτε μου. Να σας πω τι υποψιάζομαι. Επειδή ο Μητσοτάκης έχει πάρει από όλες τις δημοσκόπους τη γνώμη, το πόρισμα, ότι αν είναι η Βουλή Πεντακομματική πιάνει την αυτοδυναμία... Έχει βάλει αμέτιμου, να το πω έτσι όπως το λέει ο λαός, να μας πετάξει έξω από τη Βουλή. Ναι. Και οι δύο προηγούμενοι βουλευτές πάντως που έφυγαν δεν πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλά πήγαν πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και όλος πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά είναι και δύο χρόνια που φύγαν οι άλλοι προηγούμενοι. Ο τρίτος, πριν μισό χρόνο, πήγε στη Νέα Δημοκρατία ο Κατσαντώνης. Το να αποχωρούν τέσσερις βουλευτές συνολικά μέχρι σήμερα. Επιτρέψτε μου να δεν συνιστά λόγω αυτοκριτικής. Και ένας να αποχωρεί είναι για το κόμμα ζημιά. Άλλο λέω τώρα. Είπα ότι ο Μητσοτάκης έχει πόρισμα ότι αν είναι πεντακομματική βουλή έχει ελπίδες για αυτοδυναμία. Αλλά δεν έχει πόρισμα, αυτό προβλέπει. Ναι, του λένε όλοι. Οι δημοσκοπήσεις, σε πάση περιπτώσει. Ο Μαραντίδης το έλεγε, έβαλα προχθές νύχτα, γύρισα σπίτι μου 3 η ώρα και τον είχαν στην 3 μία ώρα και έλεγε αυτό. Ότι όσο πάμε προς πεντακομματική βουλή, τόσο ο Μητσοτάκης στείνει ελπίδες αυτοδυναμίας. Το εξηγούσε ο κ. Μαραντίδης, έγκριτος. Στα θέματα στη αυτά, δική μου την εκπομπή στην ΕΡΤΕΝΑ ήταν, εν πάση περιπτώσει, απλώς αναμεταδόθηκε. Έχετε δίκιο, πάντως το είπε. Έχετε δίκιο, το είπε. Τι θα πω ψέμα εγώ, μα δεν το είπε μόνο ο Μαραντίδης, το είπαν όλων των εταιριών οι εκπρόσωποι. Λοιπόν, τι γίνεται, τι στήσανε λοιπόν, μία προσπάθεια αποδόμησης. Δηλαδή, ενώ σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρέπει να γράφεται και αναγωγή βάσει του νόμου, όχι μόνο η πρόθεση. Γιατί αν γράφεται και αναγωγή επί του συνόλου των ψηφοφόρων της χώρας, εκεί βλέπεις ότι ένας σχεδόν πιάνει 3,64, ενώ βάζει την πρόθεση μπορεί να είναι και 2,70 και να φαίνεται έτσι προχείρος ότι είναι έξω από τη Βουλή. Και μας θάβουν μαζί με το ποτάμι και την ΑΝΕΛ και λένε έξω από τη Βουλή μένουν οι ενοσχέτρο, δηλαδή, το ποτάμι. Δηλαδή ναι, αυτό το κάνουν συστηματικά. Καταλαβαίνω. Συστηματικά αυτό. Και είμαστε δύο φορές την τελευταία εβδομάδα έγινε αναγωγή και μας είχαν δημοσκοπήσει πάνω από 3,30. Δηλαδή αυτό που είπατε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα στον Νίκο Χατζηνικολάου για σχέδιο ανομαλίας. Σήμερα λέτε ότι αυτό το σχέδιο ανομαλίας εντός εισαγωγικών βεβαίως είναι ένα σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για να σας πετάξει εκτός Βουλής. Υποψιάζομαι, όπως ο εισαγγελέας όταν ψάχνει, επειδή έχω συγγενήσει δικαστικούς, όταν ψάχνουν ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα, μια δολοφονία, οτιδήποτε, ψάχνουν ποιος έχει το κίνητρο. Ναι, αυτό ψάχνουμε. Και λέω τώρα, ο Τσίπρας είναι δεύτερο κόμμα. Αν ήταν ο Τσίπρας πρώτο, θα υποπτευόμουν τον Τσίπρα. Ευθέως σας το λέω. Έχει πάει βουλευτής σας όμως στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, πόνους, αν κοπούν τα πόνους, πώς? Έχει πάει όμως βουλευτής σας προμηνών στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί δεν σας έχω ακούσει προσεκτικά οι εκλογές ακόμη. Δεν είναι προμηνών. Ο Καράς και η Μεγαλοκονόμου έχουν φύγει προετών.
Προετών πέρυσι έφυγε η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Πώς? Είχε ανεξαρτητοποιηθεί, ναι. Η Μεγαλοοικονόμου ήταν προ καιρού στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Καράς είναι ΠΑΣΟΚ. Ναι. Καταλάβατε τι λέω. Η έννοια ναι. των πιθανών ευθυνών της ηγεσίας του κόμματός σας. Δηλαδή, όλα δικές τα σας ευθύνες. Αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει μια δημοσκόπηση που παρουσιάζει 37% το ποσοστό των κεντρών ψηφοφόρων. Ναι. Ότι εκεί θα γίνει η μάχη. Ναι. Και για αυτή τη μάχη σφάζονται ποιοι. Ο Μητσοτάκης για να το παίξει κεντροδεξιός, ο Τσίπρας για να το παίξει κεντροαριστερός και η Φόφη, η γεννηματά, για να αποδείξει ότι απορροφά το κεντρό χώρο. Σφάζονται αυτοί οι τρεις. Άρα εμείς τι είμαστε λοιπόν. Είμαστε ένα κόμμα που δώσαμε ένα ιστορικό αγώνα 40 ετών για να μπούμε στη Βουλή και μας βλέπουν όλοι πώς θα μας αρπάξουν να μας φάνε. Οι βουλευτές μας δεν είναι οι έμπειροι να έχουν μια ιστορικότητα. Δηλαδή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο Γιακομάτος είναι 30 χρόνια στη Βουλή. Είναι δύσκολο ο Γιακομάτος να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Ή του ΣΥΡΙΖΑ είναι 30 χρόνια. Εγώ έβαλα νέους ανθρώπους και τους έβαλα στη Βουλή τελείως άγνωστους. Τους έβαλα με ποια σκέψη. Ότι επειδή ήταν διεφθαρμένο το πολιτικό σκηνικό, η είσοδος νέων θα αιμοδοτούσε τη Βουλή. Ναι, μήπως όμως και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε, ναι. Έχει δίκιο η Έλλη. Θα επαναλάβω το ερώτημα της Έλλης. Μήπως φταίτε κι εσείς υπό την έννοια ότι δεν κατορθώσατε στο κόμμα σας να δώσετε μια ιδεολογική συνοχή και άλλος φεύγει για το ΠΑΣΟΚ, άλλος για τη Νέα Δημοκρατία, άλλος για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ένα συνεκτικός ιστός. Έτσι φαίνεται. Αυτό. Ακούστε κάτι, το κέντρο. Είναι μια ιδεολογία του μέτρου και της λογικής. Δεν είναι μια ιδεολογία φανατική της αριστεράς ή της δεξιάς, του καπιταλισμού ή του σοσιαλισμού. Είμαστε απλά πολίτες που βλέπουμε ότι έχει πάει το πράγμα στραβά και θέλουμε μια επανεκκίνηση της χώρας, μια αναγέννηση κοινωνική της χώρας. Αυτό είναι το κέντρο. Με τον Δεν είναι κύριο μια ιδεολογία πάνω στην οποία επενδύουμε όπως ο κομμουνισμός. Εμείς είμαστε προσκλητήριο προς την κοινωνία να φτιάξουμε την Ελλάδα. Με τον κύριο Σαρίδη τι θα γίνει κατά την άποψή σας? Ελπίζω ο κύριο Σαρίδης να δείξει σοφροσύνη, γιατί αν τυχόν φύγει ο Σαρίδης κάνει ζημιά στην Ένωση Κεντρών ό,τι έκανε ο Συμπηλίδης στο Μητσοτάκη. Μετά πλέον δεν θα έχετε κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή, ούτε θα μπορείτε ως αρχηγός να συμμετέχετε. Και αυτό πάλι ελέγχθη. Και θέλω να σας το εξηγήσω, γιατί γράψαν κάποιοι συναδελφοί σας ότι βγαίνει έξω από τη Βουλή Ένωση Κεντρών. Δεν βγαίνει έξω από τη Βουλή. Πάβει να έχει τα προνόμια, τα κοινοβουλευτικά της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν μας ενδιαφέρει για τα προνόμια εμάς. Τα προνόμια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν μας έχετε ρωτήσει ποτέ. Δεν μας έχετε ρωτήσει Ένωση Κεντρών. Εμείς θέλουμε να κοπούν τα προνόμια από όλα τα κόμματα. Οι αποσπασμένοι, οι μετακλητοί. Οι αστυνομικοί, οι πολλοί, ναι. Έτσι θέλουμε να κοπούν από όλους. Εμείς δεν θα στενοχωρηθούμε αν κοπούν. Που εγώ πιστεύω ούτε αν ότι χάσετε όλα αυτά τα προνόμια του Προέδρου κόμματος. Όλα αυτά τα προνόμια ο νόμος λέει ότι κρίνονται με ποιο κριτήριο. Με ότι είναι ο λαός. Μάλιστα. Ο λαός, όχι με το ποσοστό που 5 βουλευτές προδίδουν και φεύγουν. Δηλαδή όταν ο λαός δίνει 4%... Τους θεωρείτε προδότες. Ναι, διότι είναι με λίστα, είναι προδότες του κόμματος δηλαδή. Δεν λέω προδότες σαν προφανώς, προφανώς. Ναι, λέω λοιπόν ότι βγήκανε με λίστα χωρίς να έχουν κατ' ουσίαν καμία ουσιώδη συνεισφορά προσφέρει στο κόμμα. Κοιμηθήκανε απλοί πολίτες και ξυπνήσανε βουλευτές και αν ήταν έντιμοι άνθρωποι και σωστοί έπρεπε να παραδώσουν την έδρα και μετά να πάνε σε όποιο κόμμα ήθελαν. Σας κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία.